κάνει. Γεια σου, Κατερίνα. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Πες μου πού πηγαίνεις και τι ακριβώς γίνεται. Εγώ δουλεύω στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πάρα πολύ όμορφα. Και φεύγω τώρα από τη δουλειά μου, γιατί θα μετέχω σε ομιλία για το Athens Pride, όπου θα εκπροσωπώ κιόλας στο Υπουργείο. Το Pride είναι για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Βεβαίως. Φέτος θα γίνει διαδικτυακά λόγω του κορονοϊού. Εύχομαι να ξεπεράσουμε όλο αυτό που ζούμε με τον κορονοϊό και να επιστρέψουμε και πάλι στην κανονικότητα σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να βαθμολογηθείς? Βεβαίως. Πάμε, κορίτσι. Θα ξεκινήσω με την Ευρυδίκη που σου έχει βάλει 2, για να μας εξηγήσει γιατί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου φαίνεται πολύ σετ αυτό που φοράς. Σετ. Με χαλάει πάρα πολύ η ζώνη. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι η ζώνη του παντελονιού που έχουμε πει κατά επανάληψη ότι είναι αδιάφορη και πρέπει να βάζουμε δηλαδή άλλες ζώνες κτλ. Και μου κάνεις πολύ οριοθετημένη. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή το λόγο που θα πας εκεί. Προφανώς έχεις λόγο να πας, αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο που ντύθηκες έτσι. Γιατί δουλεύεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο διοικητικό προσωπικό. Συνήθως έτσι έχουν πιο φόρμαλ εικόνες. Ήθελα αυτό να αποδώσω, ότι και άνθρωποι που έχουν συνήθως τέτοιο dress code στη δουλειά, που θεωρώ ότι το έκανα και πιο fashion, πρέπει να ανοίξουν λιγάκι και να πηγαίνουν τότε μου κάνει στο Pride. Λίγο άκυρη η σημαία που έχεις βάλει, τα χρώματα δηλαδή της σημαίας τους, την τσάντα, μου κάνει λίγο πολύ άκυρο. Αυτή δηλαδή, είναι η σημαία τους, δεν μπορούσα το να βάλω τα χρώματα. Το ξέρω ότι είναι η σημαία τους, αλλά σε ένα τόσο οριοθετημένο και στάνταρ ντύσιμο, που δεν έχει δηλαδή παρεμβάσεις από άλλο ύφος ντυσίματος. Είσαι πολύ οριοθετημένη, πολύ στάνταρ. Δεν μπορούσα να μην κρατάω κάτι rainbow. Θα πάω να μετέχω μου στην ομιλία. Μου φαίνεται άσχετο και περιττό, εφόσον θα είσαι στην ομιλία, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις και τη rainbow. Ήθελα σημαία να φέρω και ένα σύμβολο μαζί μου. Αν σε ενοχλεί στιλιστικά, σίγουρα δεν μήπως ταιριάζει. Δηλαδή, αντί να έβαζες αυτή τη λεπτομέρεια εδώ στη γραβάτα, έβαζες μία γραβατοπιάστρα. Ναι, είναι στα χρώματα ίσως του rainbow. Θεωρώ, ναι. Κοίτα, σκέφτηκα και κατασκευές για το κεφάλι και μακιγιάζ και διάφορα. Όχι, αλλά αυτό το λίγο, το μικρό εκεί, ναι, που φαίνεται να ήταν αυτό το, δηλαδή το κατητής. Μου δώσαν τη σημαία συγκεκριμένοι άνθρωποι με πολύ αγάπη και θέλω να φέρω αυτή τη σημαία σήμερα εδώ. 3,4 ο μέσος όρος. Ευχαριστώ πολύ. Από τις συμπαίκτριές σου. Συνεχίζουμε με τους κριτές. Καλησπέρα σας. Καλώς. Χάρη μου, ξεκινάμε με σένα. Για να δουλεύεις στο Υπουργείο είσαι χάρμα. Τώρα, να πας εκεί και αυτό μπορείς να πας. Λοιπόν, εγώ σήμερα, επειδή μου αρέσουν τα μαλλιά σου, μου αρέσει πολύ αυτό που έχεις κάνει με τη γραβάτα, το αντρικό στυλ, που έχει και ένα συμβολισμό, γιατί άντρες, γυναίκες, όλα μαζί, ένα πράγμα, περηφάνεια, αξιοπρέπεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παπούτσι σου, μ' αρέσει πολύ η τσάντα. Κοίτα τι θα κάνω. Θα σου βάλω ένα πολύ ωραίο 4. Ευχαριστώ πολύ. Και μ' άρεσε πολύ και ο τρόπος που περπάταγες, πάρα πολύ. Άρη, ξεκινάμε με ένα 4 από το Χάρη. Ναι. Πολύ ωραία. Για να δούμε, Έλενα μου. Έχεις ένα πολύ ωραίο συντηρητικό, γυναικείο, μοντέρνο look. Το χρώμα αυτό του κουστούμιου σου πάει συγκλονιστικά. Δηλαδή είναι το καλύτερο χρώμα που έχεις βάλει ως σήμερα. Σε συνεργασία με το γαλάζιο αυτό από μέσα, το πουκάμισο και την γραβάτα αυτή, είναι μια πάρα πολύ chic εμφάνιση. Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή σου και επιτέλους, δόξα σε ο Θεός, ντύθηκες κατ' εμέ πάρα πολύ σωστά σήμερα. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Θα ακολουθήσω με 4. Ευχαριστώ πολύ. 4 από την Έλενα. Στέλιο. Είσαι πάρα πολύ σωστή σαν ύφος για την ομιλία αυτή. Για οποιαδήποτε ομιλία. Δηλαδή, είσαι πολύ κομψή, το χρώμα αυτό σου ταιριάζει, είναι πολύ ωραίο μαζί με το σιέλ, πάρα πολύ ωραία τα παπούτσια. Είναι τόσο όσο πρέπει για να αναδείξουν αυτό το σύνολο. Και μου αρέσουν και τα κοσμήματα. Η τσάντα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τσάντα εργασίας. Ναι, από την δουλειά μου φεύγω. Ναι, αλλά πας κάπου ντυμένη, όχι ναι, όπως πας στη δουλειά σου, για να κάνεις μία ομιλία. Άρα η τσάντα είναι λίγο πιο μεγάλη. Είναι σαν τσάντα γιατρού. Κατάλληλα, είσαι πάρα πολύ ωραία. Πάρε έναν άσο τώρα. Όχι, δεν θα πάρει άσο. Αλλά γενικά περιμένω να δω πιο δημιουργικά πράγματα από όλες σας. Αυτό είναι basic.
Σωστό, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σωστό, τελεία. Είναι και αυτό κάτι όμως. Είναι κάτι, γι' αυτό ας βάλω ένα 3, ναι. Μπας και δούμε ας πριμέρα γενικά. Με άλλες εμφανίσεις όμως είναι πολύ καλύτερη. Είναι η καλύτερη από τις εμφανίσεις που κάνει. Από όλες όσες έχω κάνει. Από όλες, ναι. 14,4 συνολική βαθμολογία σήμερα, έτσι. Μπράβο σου. Ευχαριστούμε πολύ. Στην πρώτη θέση είναι η Έρη με 14,4, στη δεύτερη θέση είναι η Ρετή με 13,5 και δυστυχώς στην τελευταία θέση είναι η Κωνσταντίνα με 6,3. Έρη και Αρετή, ελάτε κοντά μου, διεκδικείτε τον έξτρα βαθμό. Εσείς κορίτσια ξέρετε τώρα τι θα γίνει, θα ψηφίσετε. Ποια από τις δύο θέλετε να κερδίσει τον έξτρα βαθμό? Έχουμε μια παλιά παίκτρια, την Αρετή, μια καινούρια, την Έρη. Για να δούμε ποια θα τα καταφέρει. Λάτε δίπλα μου, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεωργία μου, σ' ακούμε. Έχω βάλει και στις 2-4 τώρα, οπότε πάλι έρχομαι σε δύσκολη θέση. Θα δώσω τη θετική μου ψήφο στην Έρη. Κορίνα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Πολύ ωραίες εικόνες και οι δύο. Στην Έρη θα δώσω. Δύο ψήφους η Έρη. Ευρυδίκη. Μου αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Θα δώσω την ψήφα μου στην Έρη, γιατί πέραν του ότι έβαλε το μαντίλι εκεί στην τσάντα που το θεωρούσα περιττό, η εικόνα σου μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Ευχαριστώ. Σοφιάνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το concept της Έρης, αλλά στιλιστικά βλέπω και τις δύο τώρα μπροστά μου και με κερδίζει περισσότερο η Αρετή, οπότε ο βαθμός μου πηγαίνει στην Αρετή. 3-1. Μαρία. Έρη. Γιατί? Της είχα βάλει και 4, μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα. Αντίθηκε σαν άνθρωπος και μ' αρέσει. Σαν άνθρωπος. Ναι. Κάτια. Θα πω, επειδή στιλιστικά είναι πιο κοντά σε μένα, η Αρετή. Παρόλο που στηρίζω πάρα πολύ το κόνσεπτ της Έρης και μου άρεσε και πάρα πολύ το outfit της. 4 ψήφους έχει η Έρη, 2 η Αρετή. Κωνσταντίνα μου. Εγώ ψηφίζω την Έρη, γιατί σήμερα θεωρώ ότι είναι από τις πιο καλές εμφανίσεις. Και Τζένι. Είστε και οι δύο φανταστικές. Ψηφίζω Αρετή, γιατί είναι πιο κοντά στην αισθητική μου. 5-3 λοιπόν. Έρη είναι η κύριε της ημέρας. Αρετή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ζευστρέψεις τη θέση σου. Πώς νιώθεις? Όμορφα. Πώς να μην νιώθεις όμορφα? Ναι, και θεωρώ ότι το άξιζε σήμερα. Και μπράβο, δηλαδή, μου πες. Όχι, πώς θέλω να το πω, ότι βλέποντας τις εικόνες και βγαίνοντας από τον εαυτό μου και θεωρώ ότι σήμερα είχα πιο ωραία εικόνα. Με αντικειμενικό κριτήριο το λέω τώρα αυτό. Ήταν μια πολύ καλή μέρα για σένα. Πάνε στο γέλιο, Χάρη. Έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρω να επικοινωνώ σωστά αυτό που θέλω να πω. Και μπράβο μου πες και τα κατάφερα και μου άξιζε. Ωραία ακούστηκε αυτό το έργο. Αντικειμενικά μιλάω. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια που λέει και Αρετή. Κάνε μια πασαρέλα ακόμα να σε δούμε. Φύγαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.